του χρέους. Ναι. Επειδή ετέθηκε ένα ζήτημα και με τα πλεονάσματα, την υπεραπόδοση κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο μνημόνιο, το συνδέκει με την πρόταση που σας έκανε Νέα Δημοκρατία να μοιράσετε κοινωνικό μέρισμα από το υπερπλεόνασμα, από την υπεραπόδοση του πλεονάσματος. Ούτως ή άλλως, το τρίτο μνημόνιο που υπογράψατε τον Αύγουστο του 2015, το καλοκαίρι του 2015, προβλέπει το μοίρασμα του 40% της υπέρβασης των στόχων, της υπεραπόδοσης. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Εσείς δώσετε τα 600 στους συνταξιούχους. Τα υπόλοιπα 2 δεν τα μοιράζετε. Η απάντηση σας την έχω δώσει ήδη αυτή τη στιγμή. Εάν μοιράσεις, έχουμε μια σταθεροποίηση, έχουμε μια πολύ σημαντική σταθεροποίηση της οικονομίας, η οποία προέβλεπε κλιμάκωση της αύξησης των πλεονασμάτων. Ναι. Κλιμάκωση. Ξεκινάγαμε το 0,5, πηγαίναμε στο 1,5, στο 3,5, στο 3,5. Άρα αυτή τη στιγμή η βάση της οικονομίας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πετύχει ουσιαστικά τους στόχους του 2018. Και νωρίς. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να κλιμακωθούμε επιπρόσθετα μέτρα. Εμείς το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε τα επόμενα 2 χρόνια, τον 1,5 χρόνο μέχρι το τέλος του προγράμματος, 1 και κάτι πλέον, να. Είναι να κρατήσουμε σταθερό το δημοσιονομικό μας σύστημα. Άρα όλο αυτό το επιχείρημα είναι ανεφαντικειμένο. Έχουμε πάρει το κόστος, το υπονοήσατε, και ταυτόχρονα έχουμε ένα τεράστιο όφελος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το τεράστιο όφελος, όχι για την κυβέρνηση, για την πραγματική οικονομία, που δεν χρειάζεται κανένα ευρώ επιπρόσθετα μέτρα, που επιτυχάνουμε ακόμα και τις δεσμεύσεις του 19-20 με τον τρόπο που σας είπα, χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αυτή τη σταθερότητα την πορείας να την δυναμητήσουμε εμείς. Δεν έχει νόημα. Έχει λόγο, δεν είναι καλό για την οικονομία, δεν είναι καλό για κανένα. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν, πάμε στο τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς, γιατί είναι και ένα βασικό ζήτημα τη συμφωνία, έτσι. Δηλαδή να βρεθεί σύμπτωση απόψεων ανάμεσα στη γερμανική, την ευρωπαϊκή πλευρά και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ στο θέμα του χρέους. Σήμερα στη συνάντηση των G7 φαίνεται ότι το θέμα θα συζητηθεί. Τι περιμένουμε ή τι επιδιώκουμε από αυτήν την ιστορία εμείς? Εμείς το τι επιδιώκουμε έχει προσδιοριστεί εδώ και καιρό. Εμείς χωρίσαμε τις ρυθμίσεις για το χρέος σε 3 κουτάκια. Βραχυπρόθεσμα μέτρα και εύκολα, τα οποία ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν από το Eurogroup. Δεύτερον, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία επίσης είναι συγκεκριμένα, δεν είναι αφηρημένα. Είναι επιμήκυνση ορισμένων κατηγορίας δανείων, κυρίως των ευρωπαϊκών δηλαδή. Σταθεροποίηση των επιτοκίων. Είναι επιστροφή των κερδών των τραπεζών από το ελληνικό χρέος και είναι και η δυνατότητα εξαγοράς του χρέους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι πιο ακριβό από το ευρωπαϊκό. Άρα μιλάμε για σε ένα φάσμα μέτρων, λίγος πολύ γνωστά. Αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο, και το μακροπρόθεσμο κουτάκι που είναι πιο δύσκολο αφορά ένα... Αυτό πιστεύετε ότι σήμερα θα συζητηθεί αυτές τις μέρες στον Πάρη? Αυτό με τη μία ή την άλλη εκδοχή. Εμείς θα έχουμε, δηλαδή θα ακούσουμε συγκεκριμένα μέτρα με αριθμούς και δεδομένα και χρόνο. Τώρα μπαίνετε στην ουσία της συζήτησης και των διαφορετικών πιθανών προσεγγίσεων. Λέω, με τι θα είμαστε ικανοποιημένοι εμείς αυτή τη στιγμή? Με μια περιγραφή της κατάστασης που θα μας πάει στο μέλλον σε 30-40 χρόνια μπροστά? Χωρίς να είναι απόλυτα συγκεκριμένοι. Γιατί οι Γερμανοί, σου λέει, παιδιά, μετά το τέλος του μνημονίου θα τα πούμε αυτά. Εντάξει, τα μέτρα αυτά έτσι κι αλλιώς μετά το 2018 θα είναι εργοστοίχο. Έτσι κι αλλιώς τότε θα εφαρμοστούν. Έτσι θα εφαρμοστούν, γιατί δεν αφορούν το άμεσο μέλλον, αφορούν το 2022, το 2029. Τι θα πάμε το Σεπτέμβριο που έχουν οι γερμανικές εκλογές? Αλλά η κυβέρνηση θα έχει συνδέσει με την εφαρμογή των μέτρων. Εγώ τον Πρωθυπουργό, αν δεν υπάρξουν αυτά, μέτρα δεν πιστεύω. Νομίζω ότι η απόφαση του Eurogroup ήταν συγκεκριμένη. Και ότι θα πάμε ένα πακέτο, την τεχνική συμφωνία, όπως έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη αξιολόγηση, με τη συζήτηση και την απόφαση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα αυτό είναι δεδομένο, θα ολοκληρωθεί. Η ακρίβεια, η λεπτομέρεια, όπως λέτε, κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης που πρέπει όλοι να προσέλθουμε με ρεαλισμό στη συγκεκριμένη συζήτηση. Η κυβέρνηση θα είναι ικανοποιημένη με μια περιγραφή της κατάστασης που θα μας πάει στο μέλλον. Και την ενεργοποίησή τους με τη λήξη του προγράμματος. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να υπάρχει. Πάμε λίγο να πούμε και δύο λόγια για τα ενεργειακά. Έκλεισε από ό,τι φαίνεται το πακέτο αυτό. Είδα βέβαια μια αξιολόγηση της ΔΕΗ, η οποία είναι λίγο πριν τα σκουπίδια, κύριε Υπουργέ.
και εσείς την είχατε παραλάβει σε πολύ καλύτερο βαθμό, όπως θυμάμαι, από το παρελθόν. Έφτασε λοιπόν επί των ημερών, σας λέει αντιπολίτευση, η ΔΕΗ να γίνει σχεδόν σκουπίδι. Αυτός ο κολοσσός της Ελλάδας που στηρίζει την ελληνική οικονομία, πώς τα καταφέρατε? Θα σας το πω πολύ απλά, γιατί πραγματικά τα ακούω με δέος αυτά. Τα πολλά δάνεια η ΔΕΗ τα πήρε πριν έρθουμε εμείς τα πράγματα. Τα δάνεια ξεπληρώνονται τώρα. Και αναφέρομαι στα μεγάλα δάνεια τα οποία καλύτερα. Να μπορούσε να πάρει δάνεια τότε. Τώρα δεν μπορείτε εσείς να πάρετε ούτε δάνειο για νερό. Κάτσε και τα κατεβιάζεστε σε αυτό. Πήρε μόλις πριν από λίγες μέρες τα 200 εκατομμύρια για να πληρώσει το ένα από τα δύο παλιά δάνεια. Λοιπόν, άρα εμείς παραλάβαμε τη ΔΕΗ, κατά τη γνώμη μου, υπερδανισμένη από τις προηγούμενες καταστάσεις. Ένα πρόβλημα. Δύο, η ΔΕΗ είχε αντιμετώπιζε προβλήματα πληρωμής από τους καταναλωτές, επιχειρήσεις κτλ. Ένα πολύ τώρα, μεγάλο. Και τώρα το ίδιο είναι. Ναι, κάτσε. Και σε αυτό το τομέα λοιπόν, εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε 2,5 δις που χρωστάνε στη ΔΕΗ. Γίνανε πράγματα τελευταία. Γίνανε ρυθμίσεις περίπου για το 1,3 δις. Το οποίο είναι σημαντικό και μπήκαν οι πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις κτλ. Άρα μειώθηκε και το. Δεύτερον, η ΔΕΗ δανείστηκε. Τρίτον, εφαρμόζει μια τιμολογιακή πολιτική που προσπαθεί να συγκεντρώσει και να σταθεροποιήσει. Δεν προσπαθεί, μας αυξάνει τους λογαριασμούς, κύριε Υπουργέ. Και ρωτάει ο κόσμος γιατί αυξάνουν τους λογαριασμούς. Δεν αυξήθηκαν. Θα σας πω τι έγινε. Αντί να κάνετε επενδύσεις. Δεν έκανε μηδενικές αυξήσεις στο ρεύμα και μηδενικές θα παραμείνουν. Δεν θα γίνει αύξηση στη ΔΕΗ? Όχι. Είστε σίγουρος? Απολύτως. Αν δείτε τη συμφωνία, πετύχαμε κάτι σημαντικό. Τα οίκο, τα οποία είναι. Το βασανιστήριο. Βασανιστήριο, διότι η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι τις χρωστάνε, εμείς δηλαδή τις χρωστάμε, περίπου 700 εκατομμύρια από τα οίκο, διότι κάθε χρόνο τα συμψηφίζει. Στη συμφωνία εμείς ζητήσαμε, αντί για το 2019 να αποπληρωθούν αυτά, στην οποία περίπτωση σήμαινε αυξήσεις, να πάει στο 2022. Ναι. Διότι στην άσκησή μας για το 2022 η περίοδος των 6 χρόνων μας επιτρέπει αυτό το ποσό να μπορέσουμε να το εξομαλύνουμε και με κάποιους άλλους τρόπους να οδηγηθούμε σε μηδενικές αυξήσεις στο ρεύμα. Επομένως δεν θα έχουμε αύξηση αυτή τη στιγμή στο ρεύμα. Δεν θα υπάρξει αύξηση τιμής του ρεύματος. Αυτό είναι εγγυημένο. Επένδυση θα κάνετε στα νησιά με τη διασύνδεση για να τελειώνουμε με αυτές τις οίκο? Γιατί αυτό πρώτα το έχουν κάνει οι προηγούμενοι, αλλά και εσείς τα χρόνια σας τι έχετε κάνει? Λοιπόν, η διασύνδεση της Κρήτης που είναι βασικό προχωράει και έχει επιταχυνθεί η διασύνδεση Πελοποννήσου Κρήτης. Λόγω εντοπιότητας ή γενικότερα? Γιατί όλα παίζουν ρόλο με τους πολιτικούς τρόπους, να είσαι κακύποπτος. Ναι. Εντάξει, να είσαστε, αλλά αν γίνει η διασύνδεση, ειδικά το Κρήτη στα Αττική. Μεγάλη περιοχή της χώρας. Θα είναι πολύ καλό. Χθες δημοσιεύτηκε. Εσείς τι χρονοδιάγραμμα έχετε γι' αυτό, κύριε Υπουργέ? Ας πούμε ότι γίνεστε, έχετε τη διακυβέρνηση και την επόμενη τετραετία. Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός 2-4. Πότε θα τελειώσει η διασύνδεση? Η διασύνδεση αυτή τη στιγμή, όπως δημοσιεύτηκε χθες από τον ΑΔΜΙΕ, προβλέπει το 2022. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να γίνει μια μεγάλη επένδυση γύρω από αυτό το έργο που να τη φέρει πιο κοντά. Να τη φέρει δηλαδή στο 2020-2021. Ψάχνετε για λεφτά δηλαδή? Δεν μου λέτε, εκτός από τα λιγνητικά θα πουλήσετε και υδροελεκτρικά? Όχι είναι η απάντηση. Το έχετε διασφαλίσει αυτό? Όχι τώρα. Έφυγε από τη συμφωνία η λέξη. Όχι γενικώς ή όχι τώρα? Έφυγε η λέξη από τη συμφωνία. Έφυγε για τώρα, λέμε, ή έφυγε γενικώς? Έφυγε η λέξη από τη συμφωνία. Τελεία. Άρα νομίζω ότι οι δεσμεύσεις που έχουμε μέχρι να προχωρήσουμε ή να θα προχωρήσουμε στη δέσμευση που έχουμε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και με την οποία συμφωνήσαμε, ότι θα προχωρήσουμε στο 40% της πρόσβασης στο λιγνίτη και στη λιγνητική παραγωγή ενέργειας μέσω. Θα δοθεί χώρος για ιδιώτες να συμμετέχουν. Όλη αυτή η εξέλιξη μεταφοράς λιγνίτης και τελεία, τίποτα άλλο, τμήματων παραγωγής και πελατών, οδηγεί σε μείωση του προσωπικού της ΔΕΗ? Ή το η ΔΕΗ, χάνοντας κομμάτι της αγοράς, μεταφέροντας κομμάτι της αγοράς και στην παραγωγή αλλά και στο πελατολόγιο, θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων? Η ΔΕΗ θα προσαρμοστεί φυσικά σε μια νέα πραγματικότητα. Η νέα πραγματικότητα είναι επίσης συγκεκριμένη και επαναλαμβάνω, δεν είναι μνημονιακά αυτά, είναι περισσότερο ευρωπαϊκά.
παρά μνημονιακά με τη στενή έννοια. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, διότι οι αγορές ενέργειας έχουν αλλάξει, υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες. Ναι. Η μονοπωλιακή θέση που παλιά είχαν όλες οι μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις στην ενέργεια αποδυναμώνεται. Και ακολουθούμε έναν δρόμο. Εγώ νομίζω ότι η ΔΕΗ, και αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης, αλλάζει το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει. Η ΔΕΗ για μας θα παραμείνει βασικός πυλώνας του ενεργειακού μας συστήματος. Θα παράγει, συνεχίσει και επιδιώκουμε να κρατήσει το 50% της παραγωγής ή κοντά σε αυτό όπως έχει σήμερα. Και θα προσαρμοστεί και στη Λιανική. Και στη Λιανική. Που έχει 90% φίλοι, σε κάτι πιο κοντά σε αυτό που. Ρωτούν κάποιοι φίλοι εδώ από το μεταξουργείο, τελικά θα γίνει το εμπορικό κέντρο και αποφασίσατε να αλλάξετε τους όρους και να γίνει. Από χθες δημοσιοποιήσαμε. Εγώ υπέγραψα και εισηγήθηκα στο ΚΙΣΥΠ την αλλαγή των όρων, ακολουθώντας την πρόταση που υπάρχει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, διότι αυτό που προσθέσαμε σε αυτή τη συμφωνία είναι μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για τον αρχαιολογικό χώρο. Το λέω γιατί έχει αντιδράσει, κάτι και φωνάζουν. Και λέει, παλιά μας λέγατε άλλα. Σεβαστά όλα, αλλά εγώ ακολούθησα την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και την απόφαση του ΣΤΕ. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθάκη. Καλημέρα.